Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή. Καταρχήν, να ενημερώσετε τις υπηρεσίες σας ότι το ενδιαφέρον μας για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι όψιμο. Στο παρελθόν, στην προηγούμενη κυβέρνηση, έχουμε καταθέσει ούκο λίγες ερωτήσεις για αυτό ακριβώς το θέμα και μάλιστα σε μία τότε η αναπληρώτρια ή υφυπουργός οικονομικών, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, η κυρία Παπανάτσου, είχε απαντήσει συγκεκριμένα. Και μάλιστα είχε δεσμευτεί εδώ μέσα, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι θα έφερνε με κάποιο τρόπο, αφού εξετάζαν το θέμα συνολικά ανά την επικράτεια, αντίστοιχα τέτοια ζητήματα προβλημάτων των ΕΑΣ, των Ενώσεων Αγροτικών Συλλόγων, που ήταν σε εκαθάριση, που κλείσανε, και αντίστοιχα τα προβλήματα με τις οφειλές των εργαζομένων, θα έφερνε νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα τότε είχαμε ζητήσει ως κόμμα, πέρα από τις έκτακτες ενισχύσεις, αυτό που αναφέρει τα 1.000 ευρώ, που με πίεση και τον ίδιο των εργαζομένων, η κυβέρνηση μέσω του ΟΑΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, τα χορήγησε, και καλώς τα χορήγησε, ως ένα έκτακτο βοήθημα. Αλλά δείτε τώρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εγώ δεν αφήσω τότε τα στοιχεία. Κάνατε μία αναφορά στο ιστορικό. Καλώς. Κακό δεν είναι αυτό. Για να ακούνε, να μαθαίνουν και όσοι μας ακούνε, όσοι μας βλέπουν. Λοιπόν, για το τι έχει συμβεί. Η επίκαιρη ερώτηση έχει συγκεκριμένο αντικείμενο. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει και υπόμνημα των εργαζομένων, το οποίο το έχει καταθέσει και στον κύριο Βορύδη, το έχει καταθέσει ένα σκασμό υπουργεία. Λοιπόν, θα το καταθέσω στα πρακτικά, όπου προτείνουν το εξής απλό. Να αλλάξει με μία νομοθετική παρέμβαση από την πλευρά βεβαίως της κυβέρνησης, και το λέμε και από εδώ, από αυτό το βήμα, να αλλάξει λοιπόν το καθεστώς που διέπει τις εκαθαρίσεις, παύλα εκποιήσεις, παύλα καταμερισμό των χρημάτων που συλλέγονται από τους, από τους πληστηριασμούς, και οι εργαζόμενοι από τέταρτη στη σειρά να έρθουν πρώτοι. Καθεστώς το οποίο οι συγκεκριμένες ενώσεις, δεν γνωρίζω για άλλες ενώσεις, δεν υπήρχε κατά την έναρξη της εκαθάρισης, του κλεισίματος και της εκαθάρισης. Παρά στην πορεία, με το νόμο του 2016, της προηγούμενης κυβέρνησης, ανατράπηκε αυτή η σειρά και οι εργαζόμενοι, ενώ είχαν πάρει ως τότε έστω λίγα, αυτά τα λίγα, σε σχέση με το σύνολο του ποσού που τους οφείλεται, βρέθηκαν ξαφνικά στην τέταρτη στη σειρά, με αποτέλεσμα να παίρνουν από το όποιο εκπληστηρίασμα τα πιο ελάχιστα χρήματα, έως και επιδαμινά. Και μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι με δικά τους στοιχεία, εγώ αυτό μεταφέρω, έχουν πάρει περίπου αυτή την οκταετία δηλαδή, γύρω στις ούτε καν 500.000, και μιλάμε για 200 και πλέον εργαζόμενους. Και σας είπα ότι τους οφείλονται άλλα 6 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που ζητούμε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ενοχή, είναι την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι με πιο γρήγορους και σε πιο σύντομο διάστημα να εισπράξουν τα οφειλόμενα και τις αποζημιώσεις τους. Τα άλλα όλα που είπατε, κατανοητά, δεκτά, αυτό είναι το ιστορικό. Βεβαίως υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία, όπως θέλετε πείτε, το χαρακτηρίζεται και ανθρώπους που διοικούσαν κτλ. Όμως το ερώτημα της επίκρισης είναι συγκεκριμένο και περιμένουμε, κύριε Πρόεδρε, συγκεκριμένη απάντηση. Εάν προτίθεται το Υπουργείο, ο Υπουργός, να φέρει τέτοιου τύπου νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι κατά προτεραιότητα, εναντί παντός άλλου πιστωτού, να αποζημιώνονται. Ευχαριστώ.